Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε κύριε? Μια χαρά εσείς. Ετοιμάζεστε για Σαντορίνη? Ναι, έχουμε το Σαββατοκύριακο στο οποίο θα κηρύξει και ο Πρωθυπουργός, αν θέλετε λίγο πιο επίσημα την έναρξη. Φαντάζομαι δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτή την εκδήλωση, μια και μαθαίνω ότι θα είναι κοντά στους 100 ανταποκριτές από τον ξένο τύπο. Φαντάζομαι ότι η συνέντευξη θα μεταδοθεί live και σε πάρα πολλές χώρες και μαζί με τον Πρωθυπουργό και τη συνέντευξη θα μεταδοθεί live και το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης που είναι εξακουστό ανά τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Η Σαντορίνη είναι ένας παγκόσμιας κλάσης προορισμός, εμβέλειας. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερο background για τον Πρωθυπουργό από τη Σαντορίνη για αυτή τη συνέντευξη. Τώρα, πριν από την συνέντευξη που θα ανακοινωθεί και το επίσημο άνοιγμα, όπως είπατε, του τουρισμού, έχουμε σήμερα την ανακοίνωση μετά το μεσημέρι των επιπλέον υγειονομικών πρωτοκόλων, να το πω έτσι, που θα αφορούν την θωράκιση των νησιών. Τι πρέπει να περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, θα τα ανακοινώσει ο κύριος και οι κύριες με τον κύριο Πέτσα, αλλά φαντάζομαι και εσείς έχετε την πλήρη εικόνα όλων αυτών που θα ανακοινωθούν. Μπορείτε να μας δώσετε ένα περίγραμμα? Ναι, φυσικά. Αυτό που είναι το περίγραμμα της δουλειάς που έγινε από το Υπουργείο Υγείας, φυσικά με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και του δικού μας Υπουργείου, του Υπουργείου Τουρισμού, ήταν να υπάρξει μια καταγραφή και μια επιχειρησιακή ανάλυση του πώς θα αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε κρούσμα. Και φυσικά αυτό σημαίνει σε πρώτο βαθμό πώς αντιμετωπίζει κάποιος ο οποίος εμφανίζει κάποια συμπτώματα, υπό ποιες προϋποθέσεις αποφασίζεται ότι πρέπει να τεσταριστεί, πώς θα γίνει αυτό το τεστ σε κάθε προορισμό της χώρας μας και στο τελευταίο μικρότερο νησί, και από εκεί και πέρα αν χρειαστεί απομόνωση και αν χρειαστεί φυσικά μετά νοσοκομείο ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Είναι ένα πλήρες σχέδιο με το ΕΚΑΒ μέσα, με τα πτυτικά μέσα, τα τεστ, τα μηχανήματα που τα κάνουν, τους ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι, γιατρούς. Καταλαβαίνετε ότι έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα μας μπορεί να υποδεχτεί με ασφάλεια τους τουρίστες οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν φέτος. Και φαντάζομαι ότι αυτό το σχέδιο, έτσι όπως θα ανακοινωθεί, θα είναι και ένα μήνυμα σε όλους όσοι θέλουν να έρθουν, ότι όπου και αν πάνε, είτε το νησί είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε σε μικρή, είτε σε μεγάλη απόσταση από ένα κεντρικό προορισμό, θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν καλά και αν ομιγέννητο υπάρξει ένα κρούσμα, και να νοσηλευτούν όπως πρέπει και να αντιμετωπιστούν από την ελληνική πολιτεία όπως πρέπει. Ακριβώς, όλοι θα έχουν τη φροντίδα που τους αξίζει, χωρίς κόστος, χωρίς την ανάγκη κάποιας ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο, σε σχέση φυσικά με τον κορονοϊό. Η χώρα μας κάνει αυτό που πρέπει ώστε να παραμείνει η ουσία της εμπειρίας η ίδια, δηλαδή παρόλο που φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, θα υπάρχουν μάσκες, θα υπάρχει απόσταση, θα υπάρχουν κάποιες συνθήκες διαφορετικές από τις προηγούμενες χρονιές. Η ουσία όμως που είναι ότι θα μπορείς να κάτσεις και να ηρεμήσεις και να μην έχεις το άγχος και το φόβο και το στρες που συνήθως έχουμε στην κανονική μας υπόλοιπη ζωή εκτός διακοπών, να παραμείνει. Να παραμείνει δηλαδή η ηρεμία του εξής. Άκουσα νωρίτερα τον κύριο Θερμιτζάκη στο Sky να λέει ότι και στην Ελβετία υπήρξαν κάποιες ακυρώσεις ανθρώπων που είχαν προγραμματίσει να πάνε στη Μύκονο ή και σε άλλα νησιά, λόγω αυτών των εικόνων που τις τελευταίες μέρες κάνουν τον γύρο, όχι μόνο των ελληνικών μίντια, αλλά και των ξένων, γιατί ό,τι παράγεται ως εικόνα δεν μένει σε εμάς, ταξιδεύει με ταχύτητα φωτός παντού. Και το ερώτημά μου είναι αν αυτές οι εικόνες, τις είδαμε στη Μύκονο, τις είδαμε προχθές στον Άλιμο, ενδεχομένως να τις δούμε και σε άλλα νησιά, σας φοβίζουν και αν έχετε κάποιο σχέδιο να απευθυνθείτε στους επιχειρηματίες αυτών των μπαρ ή αυτών, εν πάση περιπτώσει, των επιχειρήσεων και να τους δώστε να καταλάβουν ότι τα πάρτις και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και που ήταν ελκυστική, φέτος είναι επικίνδυνη να εμφανιστεί με τον ίδιο τρόπο που εμφανιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πράγματι, εδώ η προστασία της φήμης του τουριστικού μας προϊόντος είναι μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη οπτική, γιατί ένας ξενοδόχος μπορεί να θέλει έτσι να μειωθούν τα κόστη του και να μην κάνει πολλές προσαρμογές στον τρόπο που δούλευε. Απ' την άλλη όμως, αν αυτή η χαλαρότητα οδηγήσει απλά κρούσματα στην
στο ξενοδοχείο του και ας το στιγματίσει, ο ίδιος θα είναι που θα λέει γιατί με αφήσετε να είμαστε τόσο χαλαροί. Ναι. Αντίστοιχα δεν κατανοήσουμε ότι η τήρηση των υγειονομικών κανόνων είναι το α και το ω του τουριστικού μας προϊόντος, τουλάχιστον για φέτος και ίσως και του χρόνου, αλλά νομίζω αυτή η περιπέτεια, η παγκόσμια περιπέτεια της πανδημίας θα στιγματίσει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε για αρκετό διάστημα. Ναι. Και ξέρετε, αν κυκλοφορήσουν από την 1η Ιουλίου και μετά τέτοιες εικόνες συνωστισμού, που σίγουρα θα μεταδίδονται παντού, προφανώς θα είναι και ένας παράγοντας ανασταλτικός στον άρθει κάποιος, αν βλέπει αυτή την εικόνα συνεχώς. Θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτό που συνήθως λέω όταν μιλάω με ανθρώπους του τουρισμού, λέω: αν τα γαϊδουράκια της Μυκόνου και της Σαντορίνης και τα καλαμαράκια της Μυκόνου που είχαμε διάφορα δημοσιεύματα, τα θυμάστε πολύ καλά κι εσείς, πέρσι αντικατασταθούν με τα μερωμένα αντισηπτικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πώς δεν τηρούνται οι κανόνες στη χώρα μας, τότε η ζημιά θα είναι τεράστια. Και θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι θα είμαστε και στον ελεκτικό μηχανισμό πολύ αυστηροί με οποιονδήποτε παραβιάζει τους κανόνες. Τώρα υπάρχει μέχρι στιγμής από την επικοινωνία που έχετε με ξενοδόχους, με επιχειρηματίες κλπ. Μία εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα από πλευράς κρατήσεων ή επαφών, να το πω έτσι, των τουριστών ή των τουριστικών γραφείων με επιχειρήσεις, με ξενοδοχεία στα νησιά και γενικώς στους τουριστικούς προορισμούς, για να δούμε αν κινείται κάτι ή αν θα κινηθεί. Με τους περισσότερους που μιλάω μου λένε ότι από τις 15 Ιουλίου και μετά αρχίζει να υπάρχει έτσι ένα πρόγραμμα κρατήσεων και πιθανότατα ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος να είναι, αν όλα πάνε καλά, οι δυνατοί μήνες. Αλλά έχετε κάποια εικόνα που σας δίνουν όλοι οι φορείς του τουρισμού? Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι μια ενθαρρυντική εικόνα. Χθες μιλούσαμε την Google και φαίνεται ότι έχει τριπλασιαστεί το ενδιαφέρον για τη χώρα μας τις τελευταίες μέρες. Συνεπώς υπάρχει μια εικόνα. Δεν έχουμε μέσω μακροπρόθεσμες κρατήσεις. Υπάρχουν κρατήσεις για το 2021. Εκεί πέρα έχουν διπλασιαστεί και σε περιπτώσεις πενταπλασιαστεί οι κρατήσεις. Αλλά φυσικά είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ μικρό ποσοστό των κρατήσεων που γίνονται τόσο μακριά. Από την άλλη, φέτος φαίνεται ότι όλο θα είναι το λεγόμενο last minute. Δεν κάνει κανένας κανένα προγραμματισμό μέχρι να δει με σιγουριά ότι έχουν ανοίξει, ότι δεν ξανακλίνουν κτλ. Κτλ. Ο όγκος δηλαδή θα κλείσει για πολύ, πολύ μικρό χρονικό διάστημα σχέση με την ίδια του. Και ότι είναι όλα ασφαλή και είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ότι οι τουρίστες φέτος θα, βλέποντας και κάνοντας, θα πάνε, διότι αν βλέπουν ότι όλα είναι ασφαλή και ότι το πράγμα πάει καλά, υπάρχει περίπτωση να μας επισκεφτούν. Αν δούνε διάφορα φαινόμενα και μπρος πίσω, διότι όπως άκουσα και τους ειδικούς να λένε, αυτό που συνέβη στον Εχίνο στην Ξάνθη, υπάρχει πιθανότητα να συμβεί και σε οποιοδήποτε νησί, αν ξεφύγουν τα κρούσματα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι αν σε νησί μπει περιορισμός κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, τελείωσε η ιστορία. Ναι, προφανώς. Νομίζω ότι έχουμε δώσει το σήμα ότι οι κανόνες φέτος είναι πολύ σημαντικό να τηρούν. Τώρα σας άκουσα να λέτε σε μια συνέντευξη ότι πέραν του ότι ο στόχος σας είναι να είναι ο Αύγουστος δυνατός, ό,τι φέτος έχουμε σε ποσοστό, δηλαδή 1%, 2%, αυτό του χρόνου θα διπλασιαστεί, ενδεχομένως και θα τριπλασιαστεί. Αυτό έχει να κάνει και με τα στοιχεία που έχετε για το 2021 ή έχει να κάνει περισσότερο με τη στατιστική? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι για να μπορέσει να σταθεί η ελληνική τουριστική βιομηχανία πρέπει να κινηθεί, πρέπει το αγώγι να ξυπνήσει τον αγώγια. Άρα κάθε ποσοστό το οποίο έρχεται φέτος είναι ποσοστό που κρατάει ανθρώπους σε εργασία και δεν τους στέλνει στην ανεργία, που κρατάει επιχειρήσεις ζωντανές που αντέχουν την κρίση, τις υποχρεώσεις τους να πληρώνουν και να κινηθούν, και άρα μας δυναμώνει για την επόμενη χρονιά, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις αντί να ψάχνουν αγοραστές και να ασχολούνται με τις τράπεζες και με τα δάνειά τους και με τις υποχρεώσεις τους, θα είναι έτοιμες να υποδεχτούν τουρισμό του χρόνου πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο έντονα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ξηρασία, έτσι, και η τελευταία σφαγόνα τουριστών θα έρθει να αποτίσει το κόμμα της ελληνικής τουριστικής. Και δύο πολιτικές ερωτήσεις που σας αφορούν και περισσότερο. Η μία έχει να κάνει με όλο αυτό τον θόρυβο που ξέσπασε το προηγούμενο διάστημα για το σποτ, την marketing Greece κλπ. Και μου λένε κάποιοι ότι
τα τελευταία χρόνια υπήρχε ένα μορατόριουμ όσον αφορά την πολιτική αντιδικία στον τουρισμό, καθώς τα δύο μεγάλα κόμματα, είτε αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, είτε αυτό ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είχαν συμφωνήσει ότι στο κομμάτι του τουρισμού πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, μια συνένεση, διότι είναι εθνική υπόθεση και δεν πρέπει εκεί να σηκώνουμε τους τόνους. Θεωρείτε ότι αυτό το μορατόριουμ και αυτή η συνθήκη έχει ανατραπεί από το πώς χειρίστηκε η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες όλη αυτή την ιστορία της προβολής της διαφημιστικής του τουρισμού? Έχει φυσικά ανατραπεί και κυρίως δεν είναι το ζήτημα αν έχει ανατραπεί, γιατί μια κριτική καλώς εννοούμενη θα μας βοηθήσει και εμάς να αποφύγουμε κάποια λάθη ή όποια προβλήματα τέλος πάντων μπορεί να μην έχουμε σκεφτεί. Όταν όμως η κριτική είναι σε επίπεδο fake news, όταν ευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο, τι να σου πω, είναι πραγματικά κρίμα. Μπορώ να κατανοήσω την ένδια, την αντιπολιτευτική που οδήγησε και με την αξία του πάντως, ΣΥΡΙΖΑ. Η ιστορία των 32 εκατομμυρίων υποχώρησε πια. Έγινε κατανοητό ότι ήταν υπερβολικά. Υπερβολικό για να είναι αληθινό και υποχώρησε. Η παραλία που έφυγε από το Μαρμάρι και πήγε στην Κροατία. Αυτό έφυγε, υποχώρησε αμέσως. Όπως πολύ γρήγορα υποχώρησε και, και αυτό που επίσης κυκλοφόρησε ότι θα μας κάνει αγωγή η Λάγκαστερ, ότι της κλέψαμε το σύνθημα. Ναι, το οποίο σύνθημα δεν έχει καμία σχέση, δεν υπάρχει τέτοιο σύνθημα. Ναι, γιατί το σύνθημα είναι το Greek Summer, δεν είναι το State of Mind. Ενδεχομένως Endless Greek Summer. Τώρα, άκουσα και ένα καταπληκτικό επιχείρημα στην ερώτηση που απαντήσατε προχθές στη Βουλή από την βουλευτή του Μέρα 25. Ότι λέει το σποτάκι έγινε έτσι, ούτως ώστε να διώχνει τουρίστες, διότι δεν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία και άρα το σύνθημα, το σποτ εξυπηρετεί τους ξενοδόχους που δεν θέλουν να ανοίξουν. Όντως ναι. Πολύ προωθημένο. Θα δώσω πτυχίο marketing σε όλα αυτά, όταν θα πει κριτική δωρεάν. Κοιτάξτε, το σποτ αυτό πραγματικά συντονίζεται. Αυτό δεν το συνειδητοποιεί ενδεχομένως κανένας ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ενδιαφέρει την αντιπολιτευτική κριτική, οπότε το προσπερνάνε. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να συντονιστούμε με την εποχή. Και η εποχή είναι μια εποχή στρες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν ενώ θέλουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν δικούς τους ανθρώπους ή που πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Ή που φοβούνται απλά. Ναι, ακριβώς. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα της χώρας μας ενώ περνάνε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και αυτοί είναι πάρα πολλοί. Στους 100 που ήρθαν πέρσι. Πολύ λίγοι. Θα είναι σίγουρα η μειοψηφία που θα έρθουν. Δεν θα είναι ούτε το 50%. Άρα να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν φτιάχνεις κάτι, μια προωθητική ενέργεια, απευθύνεσαι στο συνολικό κοινό και προσπαθείς για το καθένα να δώσεις ένα διαφορετικό μήνυμα. Μάλιστα. Τώρα, η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με εσάς. Το προηγούμενο διάστημα βρεθήκατε αρκετές φορές πρωτοσέλιδος εφημερίδες. Δεχθήκατε και αρκετά χτυπήματα και κάποια κάτω και από τη ζώνη. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι η πολιτική σας παρουσία και στο Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως κάποιους τους δεν το καλοβλέπουν, κάποιοι ενδεχομένως να θυμούνται και το πολιτικό σας παρελθόν και να τους ξενίζει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν σας θέλουν υπουργό, υπάρχουν κάποιοι που ζορίζονται επειδή είστε στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να φύγετε από εκεί. Γιατί όλη αυτή η πολεμική το προηγούμενο διάστημα? Να το ρωτήσετε σε αυτούς που κάνουν αυτού του είδους την πολεμική. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι υπουργός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δουλεύω εντατικά λογοδοτώντας. Να σας το ρωτήσω κι αλλιώς. Θεωρείτε ότι έγιναν και κάποια λάθη από τη δική σας πλευρά που ενδεχομένως να προκάλεσαν αυτά τα δημοσιεύματα ή θεωρείτε ότι όλα έχουν μια σκοπιμότητα και μια στόχευση? Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα παραδεχτώ. Δεν είναι επίσης κανένα θέμα. Αλλά λάθη όμως γίνονται όταν δουλεύεις. Όταν κάνεις δουλειά, όταν φέρνεις αποτέλεσμα. Και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι και εύκολο σε πολλούς ανθρώπους να δουν και τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη στιγμή του ελληνικού τουρισμού. Και αυτό δημιουργεί αναγκαστικά ανασφάλεια, φόβο, γκρίνιες, προβλήματα. Εμείς και εγώ τουλάχιστον δουλεύω για να σιγουρέψω ότι και η τελευταία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ανοίξει και ο τελευταίος εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να βρει δουλειά. Αυτό είναι που με κρατάει συνέχεια σε εγρήγορση και εκεί λογοδοτώ στη συνείδησή μου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να μην νιώσουν αυτή την ανασφάλεια την οικονομική την οποία νιώσουμε όλοι. Θεωρώ ότι θα πετύχουμε, θα τα καταφέρουμε, ότι θα φέρουμε αποτελέσματα πολύ καλύτερα των προσδοκιών,
Αυτό όμως μένει να αποδειχτεί και, εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω να δουλεύω και να εργάζομαι για να φέρει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επιστημικό το αποτέλεσμα και στο οικονομικό πεδίο, όπως τα καταφέραμε και στο υγειονομικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλά. Καλημέρα.